Στην Τουρκία παίξατε καλά βαζέλια. Στην Τουρκία λέω. Είδατε, έχω κολλήσει με το... Σαρατακή. Έλα. Ποιος Άκη, είναι. Γεια σου. Τι είσαι. Καλησπέρα, Τάκη, λέω. Ναι, όνομα. Παναθηναϊκός από Βόλο. Πανσεραϊκός από το Βόλο. Παναθηναϊκός. Είσαι από τους προσκυνημένους ή κατά του Αταμάν. Ήμουνα Παναθηναϊκός, είμαι 45 χρονών. Ρε, άλλο λέω, ρε. Με τον Αταμάν είσαι. Ή δεν είσαι. Παναθηναϊκός είμαι, μόπι. Άντε, γεια! Είσαι μια πουτάνα. Τουλάχιστον να έλεγες ότι είμαι. Ότι συμφωνώ με τον Αταμάν που κατέβασε το πανό των Παναθηναϊκών Κυπρίων. Ε, ή να λέγεις όχι, με τον Μπούστη, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω ο Παναθηναϊκός, να το λέγεις. Είσαι Παναθηναϊκός μόνο, τι μόνο. Δεν υπάρχει, δεν έχεις προπονητή. Δηλαδή, άμα είχαμε κουβέντα θα μου λέγεις, μ' αρέσει ο τάδε παίκτης του Παναθηναϊκού. Για τον προπονητή, θα λέγεις, αν μας αρέσει. Θα λέγεις μόνο για παίχτη. Άρα και μην λες μόνο Παναθηναϊκός. Τι μόνο Παναθηναϊκός. Τι. Μάλλον θα... που έπρεπε κανονικά να πεις είμαι μόνο ΠΟΑ. 1908. Δεν ξέρεις πότε ιδρύθηκες ρε μαλάκα από το Βόλο. Δεν ξέρεις. Δεν ασχολούμαι. Φτάνει. Έχω πρίξει τα σηκώδια μου. 25 χρόνια. Εμπρός. Λοιπόν, σύντομα θα σας πω από Ερυθρόλογο Χαλάνδρη. Τι, εσύ πώς βγήκες έτσι, από πού βγήκε. Έλα, όνομα. Λοιπόν, το Δωρής από Ερυθρόλευκο Χαλάνδρη. Μάλιστα. Μόνο Ολυμπιακός. Μπράβο. Μόνο Ολυμπιακός. Λοιπόν, άκουσα να σε ρωτήσω κάτι που θα ξέρει σε χρόνια, εγώ σου παρακολουθώ. Ναι. Πιο έμπειρος που είσαι, ας κάνω μια ερώτηση. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει με τα βαζέλια σε 10 μέρες από τώρα. Θέλω τη γνώμη σου, να μου πεις αντικειμενικά όμως. Όχι σαν παθιασμένος Ολυμπιακός. Στο... σαν άνθρωπος. Στο μπάσκετ. Ε? Στο μπάσκετ. Ναι. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός πάνω από 20 πόντους. Πάνω από 20 πόντους. Πάνω. Δηλώνεις. Τι. Δηλώνεις δηλαδή. Άκου βρε μαλάκα με ρωτάς πρόβλεψη κάνω. Άντε γεια. Τι να δηλώσω ρε. Τι δηλώνω ρε βλάκα. Μου ζητάς από τη γνώμη μου. Λέω θα κερδίσουμε 25. Εσύ θα πεις 15. Ο άλλος θα πει 50. Το λέμε. Δεν το δηλώνουμε. Δεν πάμε στην εφορία να το δηλώσουμε. Όπως πάνε και τα σπίτια και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια πρόβλεψη κάνω. Τι δηλώνω. Τι δηλώνω, τι πάνω απ' δηλώνω. Είσαι μαλάκας. Απ' τι είσαι. Είσαι μαλάκας. Δηλώνω. Δηλαδή τι θες να σου υπογράψω. Και με το πόδι. Και με το χέρι. Τι δηλώνω. Δηλώνω. Δηλώνω λέω. Λέω και προβλέπω ότι θα τους γαμίσουμε. Όπως κάθε φορά. Με 42 πόντους, με 35 πόντους. Αυτό. Τι δηλώνω, να σου φέρω και μάρτυρα. Είσαι μαλάκας. Αμ' τι είσαι. Εμπρός. Καλησπέρα φιλαράκι, είμαι από Παναθηναϊκός, από Βόλο είμαι. Άντε γεια! Πρώτον, δεν είμαι στα φιλαράκια. Ποτέ στη ζωή μου και δόξα τω Θεώ, δεν έχω κάνει φίλο Παναθηναϊκό. Δεύτερον, ξαναπάρε και θα πεις είμαι κατά του Αταμάν ή υπέρ του Αταμάν για να μιλήσω. Εγώ δεν μιλάω με προδότες βάζελους και ραγιάδες και προσκυμμένοι στον Ερντογάν. Άντε μουνιά. Αυτά με άλλους Ολυμπιακούς, όχι με εμένα. Που και οι άλλοι Ολυμπιακοί τα ίδια θα σου πούνε. Θα πεις ότι είμαι κατά του Αταμάν για να μιλήσουμε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Άλλωστε δεν το έχω ορκιστεί κιόλας. Δεν θα μιλάω ποτέ με ραγιάδες. Δηλαδή θα γίνω κι εγώ ίδιος. Θα μιλάω με φυσιολογικούς Παναθηναϊκούς, Έλληνες Παναθηναϊκούς. Πώς θα γίνει δηλαδή. Τι λέω, τι δεν καταλαβαίνετε. Εμπρός. Καλησπέρα. Να το με. Παναθηναϊκός. Είσαι υπέρ του Αταμάν. Γιατί να μην είμαι. Τι είσαι. Γιατί να μην είμαι. Δηλαδή που κατέβασε το πανό των Παναθηναϊκών Κυπρίων. Τι έκανε. Άντε γεια. Αφού δεν χρησιμοποιείται βρε μαλάκα. Αγαμίσου ρε. Μην ξαναπάρεις ρε. Ρε στην Κύπρο έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Και κατέβασε το πανό των Παναθηναϊκών. Ένα πάνω πανεπάνω εκεί που λέγανε ρε Αταμάν,
Οι Τούρκοι κάποτε μπήκανε στην Τουρκία, στην Κύπρο, σφάξανε, βιάσανε και ο Αταμάν έκανε τσαμπουκά. Και απέτυσε να κατέβει το πανό. Και ρωτάω, είσαι υπέρ αυτού που έκανε ο Αταμάν? Εσύ δεν ξέρεις που γίνεται, ρε. Α, να σου πω κάτι. Μην ξαναπάρεις. Κάτσε εκεί μόνος. Αγάμισου. Να σου πάω τα νευρά μου. Επειδή είστε μαλάκες και προδότες. Είχατε παίξει με τα SS και την Gestapo το 42. Φιλικό. Εμπρός. Τι έκανε, ρε, μια κουράδα έκανε. Ρε, ο Τούρκος αυτός θα φάει γαμίσει. Δεν θέλω να γίνει πόλεμος. Θα σκοτωθούν τα νιάτα μας και η Ελλάδα μας. Αλλά άμα γίνει, αν γίνει, θα τους γαμίσουμε ό,τι έχουν και δεν έχουν. Θα τους πάμε από εκεί που ήρθανε, στη Μογγολία. Και τον Αταμάν και τον Ερντογάν και το μουνί της μάνας τους. Εμπρός. Ένα λεπτό να σου πω, ρε φίλε. Άντε γεια, ρε, όχι, ρε. Δεν θέλω, ρε. Δεν θέλω και δεν είμαστε φίλοι. Θα πάρεις τηλέφωνο και να πεις, έλα να σου πω, ρε, εχθρέ. Άκου φίλο με Παναθηναϊκό και Προδότη, να μου πεις, μωρέ μπαγλαμά. Τι να μου πεις, ρε. Ρε, πήγαινε να δεις στο Ολύμπικ, στο 505, στον τρίτο όροφο, που γάμιεται τη γυναίκα σου, και άσε με μένα. Βλάκα, βλάκα. Εμπρός. Λοιπόν, πάμε να κάνω ένα διάλειμμα, να κάνω τσιγάρο. Δεν θέλω το. Πέτα το. Δημοτικό θέατρο πάλι. Γάμισου μαλάκα.